εξέλιξη η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον αποθηκευτικό χώρο του εργοστασίου Χάρτον Πακ στην περιοχή Κουτουμάσα της Κορίνθου. Το μόνο θετικό βήμα στα Ουρούλα είναι πως οι πυρορέσεις κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς στην μονάδα παραγωγής του εργοστασίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία της αποθήκης του εργοστασίου και λόγω των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν επεκτάθηκε γρήγορα και καίει ακόμα προκαλώντας τεράστια καταστροφή. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πολτοποιημένο χαρτί έχουν γίνει στάθη, ενώ από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν καθώς σε μεταλλική αποθήκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 18 οχήματα 50 πυροσβέστες που επιχειρούν να θέσουν την φωτιά από έλεγχο. Οι πλόγες έχουν περιόριστη στο κέντρο της αποθήκης και γίνονται προσπάθειες να σβήσουν τον χαρτοπολτό, αλλά είναι αρκετά δύσκολο και ίσως χρειαστεί καθώς τη διάρκεια της ημέρας να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά επεκτάθηκε και εξωτερικά στις αποθήκες, καθώς υπήρχαν ξύδινες παλέτες όπου τυλίχθηκαν, παράδειγμα και αυτές τις φλόγες, όπως βλέπουμε και εδώ. Ναι. Στα πλάνα είναι τεράστια η καταστροφή. Η καταστροφή πρέπει το εργοστάσιο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, όπως είδαμε και στο μακρινό πλάνο, Γιώργο. Η αποθήκη έχει καταστραφεί τελείως. Το εργοστάσιο, η μονάδα παραγωγής, ευτυχώς δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Το εργοστάσιο της Χάρτον Πακ, ένα σύγχρονο εργοστάσιο χαρτοποιίας για κυβότια, που σήμερα το πρωί κατά τις 7 η ώρα εκδηλώθηκε φωτιά. Η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είναι δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής, διότι δεν υπάρχουν διάδρομοι να μπουν μέσα. Το υλικό που έχει είναι φοβερά έφλεκτο, είναι χαρτί και ξύλα παλέτες και έχει καεί ολοσχερός το κομμάτι από τις αποθήκες. Βόρειο-ανατολική πλευρά του εργοστασίου. Η αποθήκη είναι. Και δίπλα. Πίσω, δίπλα μετά πάμε στη line. Άμα ανάψει και η line, τελειώσαμε. Πάει το εργοστάσιο, το αρχίσανε. Προσπαθούν να μην πάει στο διπλανό τμήμα. Αν πάει στο διπλανό τμήμα, τελείωσε.